με αρκετά ερωτηματικά αναφορικά με τους παίκτες που θα ακολουθήσουν την αποστολή αλλά και εκείνους που θα χρησιμοποιηθούν. Στο βασικό σχήμα ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Πας Γιάννενα για την Κυριακάτικη αναμέτρηση με τον Εργοτέλη στο Παγκρίτιο. Ο Πας καλείται στο παιχνίδι με τον Εργοτέλη να βγάλει αντίδραση και να απαντήσει αγωνιστικά σε όσους άρχισαν να τον αμφισβητούν μετά τις δύο πρώτες είτε σε πρωτάθλημα και κύπελο αντίστοιχα από Λεβαδιακό και Παναθηναίκο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα εκτιμούν ότι η ομάδα είναι έτοιμη έχοντας αποφορτιστεί ψυχολογικά αλλά και ξεκουραστεί σωματικά, αφού η κόπος ήταν εμφανή στην αναμέτρηση της Δευτέρας με τον Λεβαδιακό. Η νίκη στην Κρήτη θα επαναφέρει τα χαμόγελα στην ομάδα, κυρίως όμως θα διατηρήσει στη χειρότερη περίπτωση τη διαφορά των 6 βαθμών από τον δεύτερο Απόλλωνα. Η τελευταία προπόνηση του ΠΑΣ θα γίνει στην Κρήτη με την αποστολή να αναχωρεί το πρωί του Σαββάτου για Θεσσαλονίκη και από εκεί αεροπορικό για το Ηράκλειο. Με δεδομένη την απουσία του Κάστρο και όπω φαίνεται και του Σιόντι που έκανε ατομικό πρόγραμμα την Παρασκευή, ο Αργύρης Γιαννίκης στην προπόνηση της ημέρας δοκίμασε διάφορα σχήματα και πρόσωπα για τις θέσεις των αμυντικών μέσων με τον νεαρό Λιάσο να έχει προβάδισμα για τη μία από τις δύο. Ο Καρτάλης που έπαιξε στη θέση με τον Λεβαδιακό ενδέχεται να προτιμηθεί ξανά, αν και στην σημερινή προπόνηση, ο κύριος Γιαννίκης δοκίμασε και τους Λόλι, Νικολιά αλλά και τον Ξίδα. Ένα δεύτερο ερωτηματικό έχει να κάνει με τον Σάντι Κρίσμαν που συμμετείχε κανονικά στην προπόνηση πλην όμως λόγω της μέτριας αγωνιστικής κατάστασης στην οποία βρίσκεται αλλά και επειδή δείχνει να έχει το μυαλό του στη μεταγραφή λογικά θα μείνει στον πάγκο με τους Παμλίδη και Λέο να ξεκινούν από την αρχή.